σας παιδιά, Μάρκος εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα είναι 1η Σεπτέμβρη και σήμερα είναι η μέρα με τα χρώματα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πάω κι εγώ στο φεστιβάλ. Και ελπίζω στο συγκεκριμένο φεστιβάλ να είναι η Ειρήνη Καζαριάν, η Χέλεν Μάσλου και ο Τζίμκο. Να βγάλω ξανά φωτογραφία όπως έβγαλα πέρσι με την Μαρία, τον Πάνο. Δεν θα πάμε με αυτή την μπλούζα. Με αυτή την μπλούζα θα πάμε και με αυτό το παντελόνι. Επίσης, δεν έχω ιδέα πότε θα ανέβει το βίντεο και το λέω αυτό γιατί εφόσον ξεκίνησα φροντιστήριο για τρίτη ηλικίου και δίνω παντελόνι στο 2020, μου βάζω πάρα πολλές ασκήσεις να κάνω και έχω πολλή δουλειά φέτος, οπότε πρέπει να αποδεχτείτε ότι δεν θα κάνω συχνά βίντεο και από ένα σημείο και μετά, ό,τι βίντεο ανεβάζω είναι ό,τι μου έχει μείνει από τον υπολογιστή. Ναι, σε γενικές γραμμές, μπορεί το φεστιβάλ να γίνεται 1η Σεπτεμβρίου 2019, αλλά το βίντεο δεν ξέρω πότε θα ανεβεί. Επιτέλους μπήκαμε και κρατάω ένα τέτοιο τώρα. Έχει πολλά πράγματα να κάνεις εδώ, δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Και δεν ξέρω αν φαίνεται μια σακούλα είναι πάνω, εωρείτε. Και άλλη σακούλα. Βασικά όχι, χαρταϊτή είναι, λολ, πεταλούδες. Τραμπολίνο! Boing, boing! Παιδιά, είμαι τυφλός ή πρέπει να φορέσω μάτια ή δεν ξέρω άλλο, αλλά ναι, είναι Καζαριάν! Είμαστε αξία, λοιπόν! Θα δώσουμε δωράκια, τι έχουν ενημερώσει! Γιατί μας τα λένε όλα τελευταία στιγμή, το ξέρετε. Θα κάνεις, θα πάρ' το λίγο πάνω σου. Ξέρω πως θα στείλω δωράκια με κάποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο, Ειρήνη? Με ποιο τρόπο θα στείλει δωράκια? Οκ. Είμαι όλο εκπλήξης η Ειρήνη, λοιπόν. Σφεντόνα! Οκ. Σφεντόνα. Θα πάμε εδώ πίσω. Μπορώ να βοηθήσω κάπως και εγώ, δεν ξέρω. Η ερώτηση είναι μπορείς, έλα λοιπόν. Εδώ πίσω θα είναι, Έλενα. Μην το αφήσεις, έλα εδώ. Λοιπόν. Α, οκ, θα κρατήσω την αντίσταση, λοιπόν. Θα σας πετάξουμε μπλουζάκια με αυτή την αυτοσχέδια σφεντόνα. Υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να πάει πολύ άσχημα αυτό το εγχείρημα. Θες να ρωτήσουμε πιο ψηλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αφήνω και έχω σκοτώσει την Έλενα, ας πούμε. Αλλά θα προσπαθήσω να μην. Ετοιμάστε το. Τράβα το κι άλλο, Έλενα. Έτσι φτάνει. Ωραία. Για πάμε, ρε. Τζέρεμι, αλλά βρήκαμε την Αλέξα. Yeah. Έχει κανάλι στο YouTube να τη τσεκάρετε. Εγώ την ξέρω από το 2017. Περνάμε πολύ ωραία στην τοποθεσία Μίκρα, στην Θεσσαλονίκη, για όσους δεν ξέρουν. Color Day. Και... να την κάνετε subscribe. Ευχαριστώ. Να κάνετε subscribe και τον Μάρκο. Ξέρω και το story time με την πισίνα, σε μια κατασκήνωση. Ναι, ήταν τραγικό. Γεια! Yeah. Yeah. Ο Σαπίκος και να και το Coffee Island. Όποιος πεινάει έρχεται εδώ να τρώει. Άντε πάει.
εν τω μεταξύ δείτε τι ωραία θέα. Μακάρι να είμαι ένα καλαμαριά. Και ναι, όπως καταλάβατε, γυρνάω πιο νωρίς στο Κολορντέ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί βαρέθηκα, δυστυχώς. Και ο δεύτερος γιατί αύριο έχω φροντιστήριο 9 το πρωί. Και ναι, δεν ήθελα να γυρίσω 8-9 η ώρα το βράδυ. Και έπρεπε να φύγω πιο νωρίς αναγκαστικά, θέλα μου. Θα με ρωτήσετε ότι εφόσον εγώ πρέπει να πάω σπίτι, τι κάνω εδώ? Απλά ξαναγούσα ένα παιδί που ξέρω για να πάει σπίτι του, γιατί δεν ήταν από Θεσσαλονίκη. Ναι, το ξαναγούσα, έχει το σπίτι. Χα, έγινε λίγο τη τρελή στο τέλος. Εντάξει, σωθήκαμε. Ναι, τώρα κάνω μια βόλτα εδώ και μετά ίσως πάω σπίτι. Και πρέπει να πάω σπίτι όμως, παιδιά. Γιατί αύριο, όπως σας είπα, έχω μάθημα στις 9 το πρωί. Και όχι, δεν θα κάνω vlog. Δεν θα κάνω vlog το λεωφορείο που με πηγαίνει προς το σπίτι μου, γιατί εδώ τελειώνει το βίντεο. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe, χτυπήστε το κουδουνάκι και ας ελπίσουμε ότι όταν τελειώσουν οι Πανελλήνιες θα ανεβάζω πιο συχνά βίντεο. Αλλά και άλλη προϋπόθεση για να ανεβάσω συχνά βίντεο είναι αν το θέλετε κι εσείς. Γεια σας παιδιά, θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Επειδή ήδη κουραστικά, θα ρίξω σε κάποιον αυτό εδώ.